Καλησπέρα φίλες και φίλοι και καλώς ήλθατε σε ένα ακόμα νέο βίντεο tutorial. Αυτό είναι το τέταρτο από τα επεισόδια πώς να βάψετε το επιτραπέζιο Descent. Για λόγους ευκολίας έχω περάσει όλες τις φιγούρες πιο πριν με έγχρωμο αστάρι, δηλαδή κόκκινο, μπλε και μαύρο. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να περάσουμε πολύ γρήγορα στο επόμενο βήμα που είναι οι σκιές. Ξεκινάμε λοιπόν με Hal Red και το φώτισμά της θα γίνει με Hot Orange. Στην μπλε φιγούρα τις σκιές θα τις κάνουμε με Insignia Blue. Τα φωτίσματα θα γίνουν με Light Sea Blue. Εναλλακτικά μπορούμε πρώτα να φωτίσουμε με Cold Grey και μετά να διορθώσουμε τις σκιές που χάσαμε με μαύρο. Το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνουμε είναι να εφαρμόσουμε washes. Θα εφαρμόσουμε τα washes αντίστοιχα με τα χρώματα, δηλαδή μαύρο, μπλε και flesh wash. Αφού αφήσουμε τη φιγούρα μας να στεγνώσει καλά, προχωράμε στο επόμενο στάδιο που είναι να βάψουμε τα μάτια, τα δόντια και τα νύχια. Και το μαύρο και το λευκό χρώμα που θα χρησιμοποιήσω είναι μέτρια ρεωμένα, έτσι ώστε να έχουν μεγάλη καλλιπτικότητα με ένα πέρασμα. Τώρα με Wolf Grey και τη τεχνική του στεγνού πινέλου θα περάσουμε τους βράχους. Το ίδιο, αλλά με Cold Grey, θα κάνουμε τις σκούρες φιγούρες. Έτσι θα δώσουμε και φώτισμα και περίγραμμα. Στις κόκκινες φιγούρες θα χρησιμοποιήσουμε Sand Yellow. Και τα Manticore είναι έτοιμα. Ώρα για τα χαριτωμένα μας Ogre. Σαν βάση θα χρησιμοποιήσουμε Goblin Green. Έπειτα τις σκιές τις κάνουμε με Dark Green. Τα φωτίσματα θα τα κάνουμε με γωνία 45 μοιρών με Scorpion Green. Τώρα με Silver θα βάψουμε όλα τα μεταλλικά μέρη. Επίσης, τις ασπίδες, τους ώμους και τις πλάτες τις έβαψα με Glorious Gold. Εδώ δεν χρειάζεται να ακολουθήσετε κάποιο συγκεκριμένο πατρόν, αισθητικά ό,τι σας αρέσει. Στους μανδύες χρησιμοποίησα ως βάση το Alien Purple και μετά το Bone White. Η θήκη από το σπαθί βάφτηκε με Beastie Brown και τα δερμάτινα μέρη με Leather Brown. Μην βαριέστε να βάψετε τη φιγούρα σας, θα τη βάψετε μία φορά και θα παίζετε μαζί της μία ζωή. Τα μαλλιά βαφτήκανε με US Flat Brown. Σαφέστατα μπορείτε να επιλέξετε και άλλα χρώματα αν θέλετε να τους ξεχωρίζετε. Ως συνήθως με Dead White θα βάψουμε τα μάτια και τα δόντια. Τώρα περνάμε γυαλιστερό βερνίκι όλη την φιγούρα και αραιώνουμε το wash με quick wash medium και περνάμε όλη τη φιγούρα με μαύρο wash. Τώρα και πάλι με τη τεχνική του στεγνού πινέλου περνάω τις φιγούρες με silver και gold ανακτώντας τα φωτίσματα. Τώρα με αρκετή προσοχή και υπομονή θα χρησιμοποιήσουμε Squid Pink και την άκρη του πινέλου για να φωτίσουμε τη μανδύα. Όλες οι βάσεις βάφτηκαν με μαύρο ματ. Έτοιμα λοιπόν και τα Ogre.
Ώρα για τα Razor Wing. Και εδώ αναζεύγει πέρασα με έγχρωμα αστάρι τις φιγούρες. Έτσι τώρα πολύ γρήγορα με στεγνό πινέλο και Wolf Grey θα δώσουμε ζωή στις φιγούρες. Θα χτίσουμε τις σκιές εύκολα με τον αερογράφο και mahogany και θα φωτίσουμε με Orange Fire. Το Orange Fire είναι ένα χρώμα αρκετά ελαφρύ και δεν έχει μεγάλη καλυπτικότητα. Οπότε υπολογίστε θα χρειαστούμε περισσότερα περάσματα. Θα κάνουμε ακόμα πιο έντονα φωτίσματα με Sun Yellow. Τις μαύρες φιγούρες θα τις φωτίσω με Sorby Grey έτσι ώστε να υποδεχθεί το επόμενο χρώμα που είναι το Magic Blue. Τέλος, τα έντονα φωτίσματα θα γίνουν με Sky Blue. Σε αυτό το ζεύγος θα χρησιμοποιήσουμε σαν βάση το Scorpion Green. Πολύ εύκολα θα βάλουμε σκιές με Sick Green και έπειτα με Dark Green. Ειδικά αυτές οι φιγούρες είναι μια απόδειξη πόσο εύκολα μπορεί ένας αερογράφος να κάνει διακύμανση χρωμάτων από το πολύ σκούρο στο πολύ ανοιχτό. Για να μην ψάχνετε με ποιο χρώμα θα φωτίσετε, μπορείτε πολύ εύκολα να διαλέξετε το συμπληρωματικό του χρώμα συμβουλευόμενος τον χρωματικό κύκλο. Εδώ το συμπληρωματικό του χρώμα είναι το Sun Yellow. Ως συνήθως θα βάλουμε Dead White στα μάτια και στα νύχια. Τις σκόρες των ματιών θα χρησιμοποιήσουμε σε κάποιες μαύρο και σε κάποιες κόκκινο. Και τα Razor Wing είναι έτοιμα. Αυτό ήταν λοιπόν για σήμερα, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Σύντομα ακολουθούν άλλα παραδοσιακά επιτραπέζια, οπότε μείνετε συντονισμένοι και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!